Σε μετασχηματιστή της ΑΕΚ οφείλεται η πυρκαγιά που ξέσπασε τον περασμένο Σάββατο στον Φαρμακά, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Υπάρχει, δήλωσε ο Μάριος Χαρτσότης, και προσωπική μαρτυρία από αυτόπτη μάρτυρα, αλλά και βίντεο. Οι ενδείξεις μέχρι τώρα, αλλά και το μαρτυρικό υλικό που έχει στα χέρια της η πυροσβεστική υπηρεσία, οδηγούν ακριβώς σε αυτόν. Το συμπέρασμα είναι ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε ακριβώς από το σημείο του συγκεκριμένου μετασχηματιστή. Υπάρχουν δύο ανεξάρτητες μαρτυρίες. Ο Υπουργός βρέθηκε στη Βουλή και στην Επιτροπή Εσωτερικών για την εξέταση της επιχειρησιακής ικανότητας και ετοιμότητας των κρατικών υπηρεσιών για την κατάσβεση πυρκαγιών στη σκιά των πρόσφατων καταστροφών από τις πύρινες γλώσσες σε Πάφο, Ύψωνα και Φάρμακα. Πυροσβεστική και τμήμα δασών ανέφεραν ένα προς ένα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε κάθε επιχείρηση κατάσβεσης. Οι επαρχιακές διοικήσεις δεν μεριμνούν για την πρόσβαση των πυροσβεστών στους αγροτικούς δρόμους και οι παράνομοι σκυβαλότοποι από όπου ξεσπούν πυρκαγιές παραμένουν άλυτο πρόβλημα. Πλέον οι δασοπυροσβέστες επιχειρούν σε περιοχές εκτός δασών, γι' αυτό και χρειάζονται ενίσχυση επιγόντως. Κάθε χρόνο βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές, ήταν το σχόλιο των βουλευτών. Υπάρχουν ελλείμματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αν υπάρχει ένα κεντρικό ζήτημα που αναφύγει ανάγλυφα σήμερα στην συνεδρίασή μας, είναι η ανάγκη για περαιτέρω αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών. Ο Υπουργός παραδέχθηκε ενώπιον της Επιτροπής ότι εάν υπήρχε διπλάσιο προσωπικό και διπλάσια τεχνικά μέσα, τα πράγματα ίσως να ήταν καλύτερα με τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ωστόσο, όπως είπε, υπό τις περιστάσεις έγινε η καλύτερη δυνατή δουλειά. Όσον αφορά τα πτυτικά μέσα και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται κάθε χρόνο, ο Υπουργός επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης. Η απόφαση είναι όπως η κυβέρνηση αποκτήσει τα δικά της πτυτικά μέσα με ένα χρονοδιάγραμμα έναρξης απόκτησης, ναι, από το επόμενο έτος και βαθμιδών να φτάσουμε το συντομότερο δυνατό στα 10 πτυτικά μέσα. Σύμφωνα με τον Μάριο Χαρτσότη, εντός του 2025 θα επαναλειτουργήσει το δασικό κολέγιο.